Επόμενο καλοκαίρι θα έχουν τοποθετηθεί απαραίτητες βοηθητικές υποδομές στις θάλασσες και στις παραλίες της χώρας μας, οι οποίες, Σόνια Φίλη, θα διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρία την αυτόνομη πρόσβασή τους. Πράγματι, Αντριάννα, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που, όπως είπες και εσύ, από το καλοκαίρι θα παρέχει όχι μόνο στα άτομα με αναπηρίες, αλλά και στους υπερήλικες, στους τραυματίες, στις εγκύους, σε όλους όσοι θα το χρειαστούν, εύκολη και αυτόνομη πρόσβαση στις παραλίες αλλά και τις θάλασσες. Η χρήση των υποδομών αυτών πρέπει να πούμε ότι είναι εντελώς δωρεάν. Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών του Πρωθυπουργού και πρόκειται να υλοποιηθεί από την ειδική γραμματεία του ΕΣΠΑ. Ο προϋπολογισμός τώρα του έργου ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, με ανώτατο όριο αναϋποδομή τα 60.000 ευρώ, και οι δυνητικά δικαιούχοι είναι όλοι οι παραθαλάσσιοι δήμοι. Το πρόγραμμα αφορά στην προμήθεια αλλά και την εγκατάσταση μη μόνιμων μηχανισμών αλλά και βοηθητικών εγκαταστάσεων για την αυτόνομη πρόσβαση των εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα. Και πρέπει να πούμε ότι το Υπουργείο Οικονομίας από αύριο κιόλας πρόκειται να δημοσιεύσει την σχετική πρόσκληση, έτσι ώστε το έργο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Σόνια Φίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.